Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε! Καλή εβδομάδα ε, και συγγνώμη που αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είχα κάποιο βίντεο λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Έχουμε όμως πάρα πολύ υλικό αυτή τη βδομάδα. Καλά να είμαστε. Έχουμε, θα έχουμε NBA πολύ πιο συχνά πλέον. Γιατί μου παραπονιέστε ότι άφησε το NBA πίσω, ασχολείσαι πιο πολύ με την Ευρωλίγκα. Όχι, 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 δεν έχω άφησει κανένα NBA πίσω. Απλά άφησα να περτούν κάποια παιχνίδια για να έχουμε μια πρώτη εικόνα. Αν δει ένα-δύο μάτς, δεν μπορεί να έχει μια πρωτοικόνα. Τώρα στα έξι μάτς που έχουν φτάσει οι περισσότερε ομάδε, μπορούμε να δούμε περίπου που κυμαίνονται στην κανονική σεζόν. Θα έχουμε λοιπόν NBA πολύ, θα έχουμε θέματα για το NBA πολλά και φυσικά δεν θα λείψει και η Euroleague. Όλα εδώ, στο χέρι του Θεού. Οι Lakers λοιπόν τα ξημερώματα έκαναν την πρώτη τους νίκη και μάλιστα από τον Denver Nuggets και μάλιστα παίζοντα και καλό μπάσκετ. Θα τα πούμε όλα, θα δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα σε λίγα δευτερόλεπτα. καθώς τώρα θα πέσει το σήμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα που είχαμε τα ξημερώματα και να ξεκινήσω με την αναμέτρηση ανάμεσα στους Clippers και τους Pelicans που βλέπουμε εδώ. Clippers Pelicans 91-112 όπως βλέπετε μια νίκη εύκολη των uh, Pelicans με τον uh, Zion Williamson να πει, έχει... Να είναι ο κορυφαίο, θα έλεγε κανεί από του νικητέ με 21 πόντου, 12, 12, 12 rebound και 7 assist. Ενώ από την πλευρά των Clippers, ο Powell είχε 18 πόντους, 3 rebound και 3 assist. Αυτό που κάνει εντύπωση από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι οι Pelicans τελείωσαν, αν δείτε εδώ δηλαδή στο box score, εδώ λοιπόν, άμα λοιπόν δούμε το box score, βλέπετε το εκπληκτικό ότι οι Pelicans τελείωσαν με 5 παίχτες, 6 μαζί με τον Nance Jr., με πέντε παίκτε, με του βασικού του δηλαδή, να έχουν όλοι διψήφιο αριθμό πόντων, αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει όχι μόνο την αυτονόητη ε, πολυφωνία, αλλά δείχνει μια ομάδα η οποία συνεισφέρει παντού. Συνεισφέρουν όλοι. 21, 17, 11, 22, 15. Βλέπετε εδώ πάρα πολύ ωραία μια, μια πεντάδα που είχε του Williamson, Marshall, Βαλανσιούνα, ε, Μακόλουμ και Μέρφυ. Αυτή ήταν η νίκη των uh, Pelicans και βέβαια για να λέμε τα πράγματα όπως είναι από την άλλη μεριά ο Κουάι Λέοναρντ δεν έπαιξε με την uh, ομάδα των uh, Clippers δεν ήταν καν στον Πάγκο uh, και ο Πολ Τζόρτζ ο οποίος ανέλαβε να βγάλει το φίδι από που λένε βρέθηκε σε κακή βραδιά με 5 στα 19 φιλγκόλ uh, στο 2 στα 8 τρίποντα και τελείωσε το παιχνίδι με μείον πλάς μάινους και 14 μόλις πόντους. ούτε ο Ρίτζι Τζάκσον μπορούσε να βοηθήσει με 4 στα 12 και 1 στα 7 τρίποντα. Έτσι ήρθε η ήττα φυσιολογικά για τους Clippers. 4-2 έχουν οι, οι Pelicans και 3-1 εκτός έδρας η Νέα Ορλεάνη η οποία είναι από τις ομάδες αυτές τις φρέσκες ομάδες που λέμε και, και τις βλέπω όσο βλέπω αυτές τις ομάδες τους Pelicans, τους Cavaliers, τους Timberwolves να κάνουν όμορφα πράγματα τόσο πιο πολύ χαίρομαι διότι καλό είναι να δούμε και κάτι άλλο, να δούμε πια και κάτι καινούριο στο NBA να μην βλέπουμε πάντα τα ίδια και τα ίδια τους ίδιους και τους ίδιους πρωταγωνιστές να δούμε και άλλες ομάδες να βγαίνουν στον αφρό στο, άλλο, στο επόμενο παιχνίδι οι Celtics επικράτησαν με 112-94 των Wizards έχοντας κορυφαίο τον Jalen Brown με 24 πόντους 10 rebound και 2 assists από την άλλη μεριά ο Κρίσταψ Porzingis είχε ένα αρκετά ουσιαστικό double-double με 17 από 13 rebound αλλά οι Celtics επικράτησαν εύκολα στο Cleveland οι Cavaliers μια ομάδα για την οποία θα μιλήσουμε διεξοδικά και θα κάνουμε και ένα βίντεο ξεχωριστό για τους Cleveland Cavaliers, σας το λέω από τώρα δηλαδή γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει φοβερή προοπτική έχει μαζί μετά την απόκτηση και του Donovan Mitchell είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά Uh, δεν υπολείπεται σε τίποτα από τις μεγάλες δυνάμεις της Ανατολής uh, μάλιστα το παιχνίδι με το προημερών παιχνίδι μέσα στο στο TD με τη Βοστόνη που το πήραν οι Καβαλίρ στην παράταση ήταν ένα καταπληκτικό μάτς uh, ένα, ένα μάτς το οποίο θύμισε play-off υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στην κανονική σεζόν που θυμίζουν play-off δεν είναι η κανονική σεζόν ένα ατελείωτο τσίρκο. Αυτό να το ξεχάσετε το. Αυτά τα λένε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από NBA. Ήταν ένα φανταστικό μάτσο και έδειξαν τι δυνατότητέ του οι ε, Καβαλίε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Καβαλίε νίκησαν 121-108 του νίκη με τον Τόνο Βαν να έχει 38 πόντου και 12 assists. Ε, και, και το φοβερό είναι ότι ο Λεβέρτ ήταν τραγικό. Ήταν τραγικό να σα δείξω ακριβώς τι έκανε ο Λεβέρτ για να καταλάβετε ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε 41 πόντους στους, στους Celtics έβαλε 1 πόντο χθε με 0 στα 9 field goals, 0 στα 4 τρίποντα. Είχε βέβαια 8 assist αλλά ήταν στο μείον 12 plus minus. Καθάρισε όμως ο Donovan Mitchell με 38 πόντους, 22 είχε ο Dean Wade και 16 ο Mobley. Απ' την άλλη μεριά οι Knicks είχαν κορυφαίο τον Τζέιλεν Μπράνσον με 16 πόντους, 7 assist και 4 rebound αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό για να μπορέσουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στους Καβαλίρες. Στο 5-1 πλέον οι Καβαλίρες και 3-0 εντός έδρας. Στο Detroit ένα φοβερό match έγινε ένα φοβερό πραγματικά match οι Pistons νίκησαν τους, τους πρωταθλητές Warriors 128-114 κάνοντας μία εμφάνιση σπάνιας ομορφιάς και να σας δείξω ακριβώς τι ε, έγινε. Καταρχάς να πω ότι ο Κάνιχαμ ήταν κορυφαίος με 23 πόντους, 10 rebound και 9 assist, για μία assist, ο Κάνιχαμ έχασε το triple double figure, δεν έχει σημασία, καταπληκτική εμφάνισή του, ο Στεφκάρη. όαση από την πλευρά των Warriors με 32 πόντους και 6 rebound και 3 assist. Αν άμα πάμε στο box score και ρίξουμε μια ματιά θα δούμε ότι από τους νικητές πίστονς είχαμε μία περίπτωση εξαιρετική. Έτσι, δείτε εδώ. Όχι μόνο διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά δείτε πόσο ωραία μοίρασαν το σκοράρισμα οι πίστονς. Μποκτάνοβιτς, Μπέι, Στουαρτ, Κάνιχαμ και Άιβι, αυτοί οι πέντε παίκτες προβλημάτισαν τρομερά τους Golden State Warriors, οι οποίοι Golden State Warriors, να πούμε ότι έπαιξαν χωρίς τον... Ε, Κλέι Τόμσον, ο οποίος Κλέι Τόμψον βρίσκεται σε μία, ε, να σας πω ακριβώς πώς το γράφει για τον Κλέι Τόμψον, Right Achilles Rehab, κάτι με τον χίλιο που είχε κόψει, έχει κάποιο θέμα, κάνει κάποιο rehab, δεν ξέρω, έχει κάποιε κάποιες ενοχλήσεις και τον προσέχουν οι Warriors, έπαιξε χωρίς τον Κλέι Τόμψον, η ομάδα των Golden State Warriors και είχε 32 πόντους του Κάρι και 30 του Jordan Πούλ αλλά όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα που σκοράρουν και 5 παίχτες και μάλιστα οι 4 από τους 5 με 20 πλάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθείς. Εν πάση περιπτώσει ήταν για τους Warriors από τους Pistons 2-5 το ρεκόρ τους και 2-2 εντός έδρας. Στο Σαν Αντώνιο οι Σπέρς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με, με νέα νίκη 107-98 επί των ε, θα έλεγα ότι οι 25 πόντοι με τα 8 assists και τα 6 rebound του Τζόνσον δεν μου κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση διότι, διότι έχουν φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό εκεί. Φτιάχνουν πάλι, πάλι κάτι πάρα πολύ καλό εκεί οι Σπέρς. Ε, παρά το γεγονό ότι έδωσαν τον Μάρι στην Ατλάντα το καλοκαίρι Φαίνεται ότι μπορούν να σταθούν Πάρα πάρα πολύ καλά. Στον πρωτάθλημα είναι στο 5-2, αυτή τη στιγμή και 2-1 εντό έδρα. Από τη μεριά των Τίμπεργκουλτ, ο Κάρλν Αντων Ιτάων είχε 26 πόντου και 11, 11 rebound και 4 assists. εντάξει. Δεν πήγε πολύ καλά ο, στο σκο, επιθετικά αυτή τη φορά ο Γκομπέρ. Πήγε μόνο αμυντικά στα rebound και το κλασικό του. Ε, και ο Έντουαρτ επίση πήγε καλά. Α, <coughs> και ο Έντουαρτ επίση πήγε καλά, αλλά δεν ε, στάθηκε ικανή η ομάδα της Μινεσότα να πάρει την νίκη μέσα στο Σαν Αντώνιο. Στο 4-3 είναι η ομάδα των Τίμπερουλς με 1-1 εκτός έδρας, 5-2 η 2 2-1 εντός όπως είπαμε. Mavericks εναντίον Μάτζικ 114-105 με τον Λούκα Ντόνσιτς να πετυχαίνει 44 πόντους και να έχει επίσης 5 assist και 3 rebound. Ο Ντόνσιτς πήρε το σκοράρισμα πάνω του με ικανοποιητικά θα έλεγα ποσοστά. Από την άλλη μεριά η Μάτζικ με τον Μπολ Ball, Ball, είχαν 16 πόντους, 11 rebound, ήταν ο κορυφαίο ο Μπολ Μπολ. Αν ρίξουμε μια ματιά στο BoxCore όπου αξίζει ε, ρίχνουμε μια ματιά θα δούμε ότι 4 από τους 5 παίχτε των Magic είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Βλέπουμε ομάδες οι οποίες δεν φορτώνουν το σκοράρισμα πάνω σε ένα παίχτη συγκεκριμένο και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ένα, ένα και στο μάτι είναι πάρα πολύ ευχάριστο ε, αυτό διότι καταλαβαίνετε ότι όταν, όταν, μια ομάδα έχει πολυφωνία προσφέρει και περισσότερο θέαμα και είναι και πιο uh, flexible στην επίθεση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να σταματήσουν τον, uh, η οι Magic δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να σταματήσουν τον uh, Doncic που τελείωσε με 17 στα 26 field goals είχε 2 στα 9 τρίποντα αλλά 17 στα 26 field goals 8 στις 14 βολές δεν είναι καλό ποσοστό αλλά εν πάση περιπτώσει τελείωσε με ε, ε, συν 13 plus minus. ο Λούκα Doncic ο είχε 17 στις 26 προσπάθειες 17 στις 26 field goals 2 στα 9 τρίποντα 8 στις 14 βολές και τελείωσε με συν 13 plus minus από τον Πάγκο ο team Hardaway Jr. είχε 21 πόντους αλλά με 5 στα 15 Αυτά έγιναν στο Dallas οι Mavericks έχουν 3-3 Ρεκόρ και 2-1 εντός έδρας, 1-6 Orlando Magic και 0-5 εκτός έδρας έχουν παίξει πολλά παιχνίδια εκτός η Magic γι' αυτό είναι στο 1-6 δεν είναι ομάδα του 1-6 ο δηλαδή το Magic είναι καλή ομάδα δεν είναι μια τρομερή ομάδα αλλά και με τον Μπαγκέρο ο οποίος ε, φαίνεται έτοιμο δείχνει να είναι σε καλή ε, κατάσταση Σαν εναντίον Rockets 124-109 με τον Devin Booker για άλλη μια φορά να κάνει μεγάλο παιχνίδι 30 πόντους 6 assist και από την άλλη μεριά ο Kevin Porter Jr. είχε 26 πόντους, 8 rebound, 6 assist, αρχίζει και ζεσταίνεται ο Porter περισσότερο. Όμω το 124-109 είναι απαγορευτικό για του Rockets οι οποίοι έχουν φτάσει στο 1-6 και 0-5 εκτό έδρα και εδώ έχουν παίξει πολλά παιχνίδια εκτό έδρα οι Rockets. 5-1 οι Suns οι οποίοι έχουν παίξει όμω από τα 6 του παιχνίδια τα 4 εντό έδρα. Και κλείνω με αυτό με το οποίο άρχισα. Με την νίκη των Lakers επί των Denver Nuggets 121-110. Οι Los Angeles Lakers νίκησαν χθε του Denver Nuggets και εδώ αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο box score κυρίως για τους Los Angeles Lakers που είχαν τον LeBron James να έχει 26 πόντους 8 assist και 6 rebound ο Παίκτη του αγώνα, θα έλεγε κανεί, ήταν ο Άντων με 23 πόντου, 15 rebound. Ο Άντων Ντέιβι, ο οποίο ήταν απόν στο προηγούμενο παιχνίδι, επέστρεψε πολύ ε, εντυπωσιακά, θα έλεγα εγώ. 23 πόντου και 15 rebound. Όταν είναι υγιής ο Άντων είναι μπορεί να παίξει ένα από τους του καλύτερου παίκτε του πρωταθλήματο, αλλά το πρόβλημά του είναι να μείνει υγιή. Από την άλλη μεριά, ο Βόκερ είχε 18 πόντου και αυτό για το οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο είναι για τον Ράσελ Βέσμρουκ που ήρθε από τον πάγκο. Έπαιξε 32 λεπτά και είχε 6 στα 12. Φίλτ 2 στα 4 τρίποντα. Είχε επίση 8 rebound και 8 assist. Μια εξαιρετική εμφάνιση για τον Ράσελ Βέσμρουκ με minus 18 παραπάνω ακόμα και από τον Άντωνι Ντέιβι. Πάρα πάρα πολύ καλό ο Ράσελ Westbrook. Όταν είναι κακό, λέμε ότι είναι κακό, αλλά όταν είναι καλό, θα πρέπει να πούμε και μια καλή κουβέντα. Έτσι, αρκετό δηλαδή για ούρτο έχει φάει ο Ράσιλ Westbrook, Ήταν εξαιρετικό και η νίκη των Los Angeles Lakers δίκαιη. Απ' την άλλη μεριά, οι Denver Nuggets προσπάθησαν με τον Γιώκητ να έχει 23 πόντου, 14 rebound, το βλέπετε εδώ και 6 assist, αλλά ε, τα 9 στα 21 του Μάρι με 3 στα 7 τρίποντα και 21 πόντι θα έλεγε κανείς ότι θα περίμενε κάτι καλύτερο είχε τέσσερις, τέσσερις παίχτες στον τέρβερ με διψήφιο αριθμό πόντων αλλά παρόλα αυτά έχασε το παιχνίδι αυτά για τους Λος Άντζελες Λέικερς οι οποίοι έκαναν την πρώτη τους νίκη ε, θα πάμε να δούμε τώρα θα πάμε να δούμε τώρα να σας δείξω τα στατιστικά του cleaning the glass για τους Los Angeles Lakers, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι τα στατιστικά και ποιο είναι το cleaning the glass. Το cleaning the glass είναι ένα site το οποίο, για όσους το ξέρουν, είναι ένα site το οποίο βγάζει τα καλύτερα στατιστικά αυτή τη στιγμή στον κόσμο στο NBA, δηλαδή αληθινά στατιστικά. Ε, το να λες ότι ας πούμε παραδείγματος χάρη ένας παίχτης πήρε ε, 18 rebound ε, έχει Λέω ένα παράδειγμα, έχει άμεση σχέση με το πόσα σουτ έχασαν οι αντίπαλοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό οι άνθρωποι του Clean the Glass το παίρνουν και όλα τα υπόλοιπα πράγματα του παιχνιδιού και το αναλύουν ακόμα καλύτερα έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για την κάθε ομάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε για τους Los Angeles Lakers και να εξηγήσουμε τι ακριβώς, σε, τι, σε τι ακριβώς επίπεδο βρίσκονται αυτή τη στιγμή ε, όσον αφορά την ομαδική τους απόδοση. Πάμε λοιπόν. Καταρχά να πούμε ότι είναι ότι χάνουν όπω βλέπετε εδώ κατά μέσο όρο με 5,5 πόντου ανά παιχνίδι. Δηλαδή στα παιχνίδια που έχουν παίξει έχουν μείον 5,5 πόντου μέσο όρο και είναι 26η αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα από όλε τι ομάδε. Αυτή τη στιγμή το expected, τα expected wins είναι στις 20, στα 26,4 δηλαδή με την απόδοση που έχουν αυτή τη στιγμή οι Lakers εάν τελειώσουν με αυτό το ρυθμό τα 82, 82 παιχνίδια, την regular season θα κάνουν 26,4 νίκες, 26 με 27 νίκες δηλαδή και θα πρέπει φυσικά αυτό να το βελτιώσουν φανταστείτε πως ήταν πριν καταγραφή η πρώτη τους νίκη αυτό θα πρέπει να ανέβει δεν είναι... Καταλαβαίνετε πώ πώς, βγαίνει αυτός ο αριθμός, έτσι. Όσο περισσότερες νίκες κάνουν οι Λέκες, αυτό εδώ πράγμα θα ανεβαίνει. Αυτό εδώ θα ανεβαίνει. Εδώ είναι τα win differentials, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Εδώ είναι το record, 1-5 και πάμε στην επίθεση. Στην επίθεση αυτή τη στιγμή οι Λέκες επιτρέπουν 100,6 πόντους, μάλλον σκοράρουν, συγγνώμη, συγγνώμη, σκοράρουν 100,6 πόντους ανά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι και είναι η επίθεση στο πρωτάθλημα. Δεν είναι καλά. Καλές κατα... δεν είναι καλή κατάταξη αυτή. Είναι πάρα πολύ χαμηλά οι Lakers. Και είναι επίση η 300 επίθεση και στο effective field goal. Λίγο καλύτερη είναι στα turnovers. Δηλαδή είναι 17η στα turnovers. Αλλά καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται βελτίωση. Στα offensive rebound, το offensive rebound percentage είναι όπως βλέπετε πιο ποσοστό από τα own misses, από τα shoot που χάνουν τα παίρνουν σε rebound οι παίχτες των Lakers είναι 28η στα free throw rate στο free throw rate είναι 29 και άμα πάμε στην άμυνα δείτε εδώ, επιτρέπουν 106,1 πόντους ανά παιχνίδι στους αντιπάλους και είναι η τρίτη χειρότερη ομάδα επίσης οι αντίπαλοι τους έχουν efficiency effective συγγνώμη, field goal 50,9% και είναι η πέμπτη χειρότερη ομάδα. Στα turnovers είναι η 13η χειρότερη ομάδα. Και στα offensive rebound είναι η 7η χειρότερη ομάδα. Επίσης στο, στο, free throw rate είναι η 11η χειρότερη ομάδα με 19,4. Καταλαβαίνετε λοιπόν και βλέπετε ότι επιθετικά βρίσκονται πάρα πάρα πολύ χαμηλά και αμυντικά επίσης είναι πολύ θα πρέπει να βελτιώσουν πάρα πάρα πολύ το παιχνίδι τους. Το τελευταίο παιχνίδι με τους Nuggets και πάμε μέσα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο για πρώτη φορά πραγματικά οι Lakers λειτουργήσαν όπως, τα, όπως είχαν στο μυαλό τους βασικά όλοι όταν είδαν τον Russell Westbrook να φτάνει στο Los Angeles. Ο Russell Westbrook ο οποίος ερχό, ερχόμενο φαίνεται από τον Πάγκο λειτουργεί καλύτερα. Θα το δούμε βέβαια πώς θα πάει γιατί μπορεί να είναι μια απλή, έτσι, ε, πω, έτσι, μια απλή φωτοβολίδα αυτή η εμφάνιση. Όμως η νίκη αυτή επετεύχθη επί των Denver Nuggets, μια ομάδα η οποία θεωρεί, θεωρείται ότι θα πρωταγωνιστήσει φέτος. Και μάλιστα χωρίς να έχει κάνει μια πολύ κακή εμφάνιση ούτε ο Μάρι ούτε ο, ε, ο Τζόκερ. Οπότε Απομένει να δούμε πώ θα το διαχειριστούν αυτό οι Lakers. Πάντω, κορυφαίο τη νίκη, όπω είδατε, ήταν το, ο Ράσιλ Westbrook και μετά ο Άντων Ντέιβις και ο Λεμπρόν Τζέιμ. Κάνω αυτή την ανάλυση και μιλάω περισσότερο για του Lakers, διότι είναι το πρώτο θέμα στο NBA αυτή τη στιγμή. Έχουμε να μιλήσουμε και για άλλε ομάδε, όλε τι ομάδε όπως είπα και στην αρχή η Cleveland Cavaliers θα είναι το επόμενο βίντεο που θα φτιάξω γιατί έχουμε να πούμε πολλά για αυτή την ομάδα αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλη προοπτική και έδειξε ήδη και δείχνει ήδη τι δυνατότητές της δεν έχει την εμπειρία αλλά έχει τα εργαλεία για να, φτιά, να φτάσει πάρα πάρα πολύ ψηλά για πρώτη φορά στην ιστορία της πάρα πολύ ψηλά χωρίς τον LeBron James ε, αυτά μέχρι στιγμή από το NBA. Ε, να, να δούμε και τα standings. Στην Ανατολή. Η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή με 5-0 είναι η Milwaukee Bucks του Γιάννη Τεδοκούμπο ο οποίος έχει ξεκινήσει αφηνιασμένος. Ε, φαντα, ε, φανταστείτε, και δεν έχει και μπασκετικό IQ, έτσι όπω λέει και ο Γκέμπριετ που να έχει και μπασκετικό IQ ο Γιάννη Αντοκούμπο. Στο 5-1 οι Κλίβερντ Καβαλλίε και στο 4-2 οι Celtics, οι Χόξ ε, είναι αυτέ οι τέσσερι ομάδε στην Ανατολή, οι οποίε βρίσκονται πάνω από το 50%. Βλέπετε τους καβαλλίε που βρίσκονται στο 5-1. Πάμε και στη Δύση, στον πάτο να πούμε τη βαθμολογία είναι οι Brooklyn Nets, οι απογοητευτικοί Brooklyn Nets οι οποίοι ε, είναι και αυτοί αντικείμενο συζήτηση και για αυτού θα κάνουμε μέσα στη βδομάδα βίντεο. Δεν θα είναι τόσο ευχάριστα αυτά που θα πούμε για του Brooklyn Nets, αλλά τα λέμε πάντα εδώ την αλήθεια για την ομάδα η οποία μα απασχόλησε περισσότερο το καλοκαίρι. Στη δυτική περιφέρεια, στο 5-1 οι Blazers, στο 5-1 οι Suns, στο 5-2 οι Spurs, οι Jazz. Ναι, οι Jazz θα πούμε και για του Τζαζ. Έχουμε να πούμε και για του τζαζ, τζαζ και για τον Λάουρι Μάρκανεν, ο οποίο αναγεννήθηκε με τον που έφτασε στου Τζαζ και κάνει σπουδέ εμφανίσει επιτέλου για το Φιλανδό. Στο 4-2 είναι οι Pelicans, οι Grizzlies, οι Timberwolves και στο 4-3 είναι οι Nuggets και βέβαια βλέπετε πόσες ομάδες πάνω από το 50% έχει η Δύση. Έτσι ήταν και παλιά, έτσι φαίνεται ότι θα είναι και φέτος. Η Δύση θα είναι πιο δυνατή από την Ανατολή. Ε, υπάρχουν και ομάδε βέβαια όπω οι Houston Rockets που είναι στο 1-6, οι Lakers που είναι στο 1-5 και οι Kings που είναι στο 1-4, αλλά είναι ακόμα αρχή τη σεζόν. Έχουμε να πούμε και να αναλύσουμε πάρα 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 πολλά πράγματα. Αυτά μέχρι στιγμή στο NBA. Αύριο θα έχουμε το θέμα για τους Cavaliers. Μην το χάσετε. Θα μιλήσουμε για το roster και θα τσεκάρουμε και τα αναλυτικά στατιστικά τους και τα οποία φυσικά θα δείτε ότι θα μας δείξουν τη μεγάλη προοπτική που έχουν ως ομάδα. Χαιρετώ.